Κυρίες και κύριοι, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι αυτό το εμβληματικό φόρουμ με την παγκόσμια εμβέλεια γίνεται εδώ, στην κοιτίδα και το λίκνο της δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας η οποία είχε μια άλλη μορφή τότε, ξεπερασμένη ίσως σήμερα, σε σχέση με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που είναι και η βάση του πολιτισμού μας. Πλην όμως, οι δημοκρατικές ιδέες παραμένουν πάντα ίδιες, όπως γεννήθηκαν στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά το κεντρικό νόημα της δημοκρατίας. Διακυβέρνηση από το λαό για το λαό. Αλλάζουν οι μέθοδοι, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Και αυτό το φόρουμ δεν έχει να κάνει με την ιστορία της δημοκρατίας, που είναι σημαντική, αλλά ως βοηθός εκπυρώσεως μιας άλλης αποστολής που τούτο το φόρουμ υπηρετεί σήμερα. Δηλαδή το πώς πρέπει να δούμε μπροστά μας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Προκλήσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εκείνη μπορεί να προστατεύσει τον άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η αποστολή της και η ουσία της. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να ακούσουμε τους εκλεκτούς ομιλητές αυτού του, όπως είπα στην αρχή, εμβληματικού φόρουμ. Λέω μονάχα ότι από τις τέσσερις αυτές προκλήσεις πρέπει ίσως να συγκρατήσουμε τούτο. Από την πρώτη πρέπει να συγκρατήσουμε το πώς πρέπει να προφυλάξουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία από τη φυσική εντός εισαγωγικών τάση που έχει κάθε κυβερνητική εξουσία να καταχράται της εξουσίας της. Πώς μπορούμε δηλαδή να θέσουμε τα όρια στην άσκηση της κρατικής εξουσίας για να υπηρετήσουμε τη δημοκρατία μέσα από αυτή την αρχή που η Αμερικανική Δημοκρατία ανακάλυψε, την αρχή των θεσμικών αντιβάρων, checks and balances. Δεύτερον, πώς μπορούμε και πρέπει να προφυλάξουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία από την δύναμη του χρήματος, όχι όπως την ξέραμε, αλλά κυρίως από την διαβρωτική δύναμη μη κυβερνητικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν ευθεία δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλά έχουν αποκτήσει τέτοια εξουσία στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, ώστε μπορούν να επιδρούν πάνω ακριβώς σε νομιμοποιημένες κυβερνητικές δομές και πώς μπορούν να επηρεάζουν τη μη εφαρμογή, δυστυχώς, κανόνων με δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ εκπορεύονται από κανόνες χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Πώς μπορούμε δηλαδή να προφυλάξουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία από αυτούς τους κίνσορες, ας το πει κανείς, της οικονομικής συμπεριφοράς. Και εδώ ταιριάζει η φράση του Γιουβενάλης «Quis custodies ipsos custodes». Τρίτον, πώς μπορούμε και πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία από τη μεγάλη πρόκληση που δημιουργεί σήμερα ο πόλεμος και το προσφυγικό ζήτημα. Και εδώ είναι το σημαντικό το οποίο θέλω να επισημάνω. Πρέπει για να προφυλάξουμε τη δημοκρατία να ισορροπήσουμε κατάλληλα ανάμεσα στην χωρίς συμβιβασμούς προστασία του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι στο επίκεντρο της δημοκρατίας και του πολιτισμού, του πρόσφυγα, ο οποίος είναι το θύμα του πολέμου. Πώς μπορούμε λοιπόν να σεβαστούμε απόλυτα, σύμφωνα με τις αρχές της αρχαίας Ελλάδας, της αρχαίας Ελλάδας που δημιούργησε το θεσμό του Ικέτη, του σύγχρονου κόσμου που έχει την νομοθεσία, την παγκόσμια, τη διεθνή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων. Πώς πρέπει να σεβαστούμε τον πρόσφυγα, χωρίς φοβικά σύνδρομα που φτάνουν στα όρια του ρατσισμού, αλλά πώς πρέπει να προφυλάξουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία από έναν άλλο κίνδυνο, τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι η τρομοκρατία σήμερα έχει λάβει διαστάσεις οργανώσεων που κάνουν, διαπράττουν εγκλήματα πολέμου. Και η δημοκρατία πρέπει να μάθει να μη συγχαίει αυτά τα δύο πράγματα, την προστασία του ανθρώπου και του πρόσφυγα, και βεβαίως την αντιμετώπιση των εγκληματιών πολέμου που είναι αυτή τη στιγμή οι τρομοκράτες. Και τέλος, το θέμα της θρησκείας. Δεν είναι να δούμε σήμερα τόσο πολύ τη σχέση αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και θρησκευτικής ελευθερίας. Είναι δεδομένη, είναι μια κατάκτηση ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία προστατεύει και έχει επιβάλει τη θρησκευτική ελευθερία. Το μεγάλο ζήτημα είναι να δούμε κάτι άλλο πιο σημαντικό, το οποίο μας δίδαξε, δυστυχώς, η αφροσύνη με την οποία επιχειρήσαμε στη Δύση και στην Ευρώπη να μεταφυστεύσουμε θεσμούς αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας έτσι, χωρίς περίσκεψη.
επειδή θεωρήσαμε ότι μπορούμε να διδάξουμε αυτή τη δημοκρατία σε χώρες, σε κράτη, σε λαούς, οι οποίοι λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν αυτήν ακριβώς τη δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιστούμε τα αγαθά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας να εξαπλωθούν και σε χώρες που δεν είναι ακόμα δημοκρατικές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ότι αυτή η μεταφύτευση των θεσμών προϋποθέτει και την ανάλογη παιδεία από την πλευρά των λαών για να δεχτούν τους θεσμούς αυτούς, έτσι ώστε να μην αισθάνονται ότι αυτή η φυσική τάση της Δύσης και της Ευρώπης να είναι προσιλωμένη στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι μια επέμβαση στα εσωτερικά τους και στη συνείδησή τους. Γιατί αυτή την επέμβαση, δυστυχώς, αυτή την ιωνία αυτονόητη για μας επικράτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την έχουμε πληρώσει αυτή τη στιγμή με πολέμους, την έχουμε πληρώσει με θύμα την ίδια την ειρήνη και την έχουμε πληρώσει σε μεγάλο βαθμό με το φαινόμενο της προσφυγικής κρίσης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Είναι μεγάλο, λοιπόν, το πεδίο των προκλήσεων που αυτό το φόρουμ έχει να αναδείξει. Και είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν εδώ οι προτάσεις, γιατί αυτές οι προτάσεις είναι εκείνες που μπορούν να μας διδάξουν όλους. Και μην υποτιμάμε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για όλους εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις. Σας διαβεβαιώ ότι εδώ στην Ελλάδα και η ελληνική πολιτεία και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε θερμώς, γιατί τιμάτε την Ελλάδα αυτή μάλιστα την ημέρα της δημοκρατίας και μας δίνετε τη δυνατότητα σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης, προσφυγικής κρίσης, που η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός σχημάζονται, να πάρουμε τη δύναμη ώστε να εμπνευστούμε κι εμείς για να πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις, αποδεικνύοντας ότι δεν είμαστε μόνο οι αχθοφόροι ενός μεγάλου παρελθόντος, ενός λαμπρού παρελθόντος των πατέρων μας, αλλά είμαστε, έχουμε τη δύναμη να πάμε μπροστά, να γράψουμε τη δική μας ιστορία, πάντοτε σε συνεργασία με όλους τους λαούς που υπερασπίζονται τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ σε εσάς.